Έχω δίπλα μου την κυρία Αγάπη, η οποία είναι νέο μέλος, αλλά πάντα κοντά μας, ακροάτρια του κόκκινου. Κυρία Αγάπη, καλησπέρα. Τι σας έφερε σήμερα εδώ? Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Ο κόσμος έχει φτάσει στο προχώρητο. Δηλαδή, δημοκρατία δεν έχουμε. Δημοκρατία δεν έχουμε. Σούπερ μάρκετ, πας να ψωνίσεις, ψώνεις με 50 ευρώ, έπαιρνες κάποια πράγματα. Τώρα δεν μπορείς να πάρεις τη μισή σακουλίτσα. Λοιπόν, ο κόσμος ψάχνει στο. Γιατί είναι να ψάχνουν ο κόσμος, μεγάλοι άνθρωποι, βάζουν τη μάσκα μέχρι πάνω, κατεβάζουν το καπέλο και ψάχνουν στα σκουπίδια να βρούνε να φάνε. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό ήταν πριν με την κυβέρνηση Σαμαρά, το θυμάμαι, γιατί πήγαινα πρωί στη δουλειά μου, πολύ νύχτα, και σταμάτησε επί ΣΥΡΙΖΑ, μετά από το εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε και τώρα έχει ξαναρχίσει εδώ και 1,5-2 χρόνια. Δεν μπορεί ο κόσμος, είναι κρίμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν τα στοιχειώδη να έχουν. Άρα σήμερα ήρθατε εδώ να του στείλετε πίσω το λογαριασμό. Το λογαριασμό και από παντού. Από ποιον να πούμε, αυτή η δημοκρατία που δεν έχουμε? Βλέπαμε τον αστυνομικό στον δρόμο και χαιρόμαστε, λέγαμε θα μας προφυλάξει όταν. Αυτό και τώρα βλέπουμε τον αστυνομικό και προσπαθούμε να κρυφτούμε. Μα είναι πράγματα αυτά, να χτυπάνε τον κόσμο. Ξεχάσαμε με την Νέα Σμύρνη τι έγινε. Ξεχάσαμε όλα αυτά. Δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να ξυπνήσουν. Ναι. Αν δεν ξυπνήσουν, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Και η συμμετοχή με αυτόν τον τρόπο στο κόμμα, με το να πάρετε το κόμμα στα χέρια σας, εσείς τα παλιά μέλη και τα νεότερα μέλη, είναι μια λύση, έτσι δεν είναι? Φυσικό είναι. Φυσικό είναι, είναι μια λύση. Δεν μπορεί. Ο κόσμος πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν μείνω με τα χέρια σταυρωμένα, αν δεν έρθει ο κόσμος να ψηφίσει σήμερα, αν δεν διαμαρτυρηθεί, δεν κάνει δεράν, αλλήμονό μας μετά. Αλλήμονό μας. Είμαστε άξιοι της τύχης μας.